Κυρία Σταγιάννη, καλή σας μέρα. Είναι η διευθύντρια του σχολείου. Του 26ου Δημοτικού. Να δούμε την εικόνα που έχουμε. Εσείς καταγγείλατε στην πραγματικότητα. Καλή σας μέρα. Καταγγείλατε στην πραγματικότητα ότι μάλλον ένα πρόσωπο δημιουργεί το θέμα. Δυστυχώς, εφόσον από τις 22 Δεκέμβρη η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Λάρισας κάλεσε όλους τους προέδρους των συλλόγων γονέων που τα σχολιά τους εμπλέκονται, που θα δεχτούμε τα προσφυγόπουλα με τους διευθυντές για μια ενημέρωση, για να ξεκινήσει και η ενημέρωση όλων των γονέων για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της έλευσης, της υποδοχής και της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων στα σχολεία μας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο πρόεδρος του συλλόγου, αρνήθηκε. Λέτε, έχει ένα ατομικό θέμα και δεν εκπροσωπούσε ένα σύλλογο το να έρθει σε αυτή την ενημέρωση. Κυρία Σταγιάννη, αληθεύει η πληροφορία ότι ανέβαζε στο Facebook του σχολείου, μάλιστα που το είχε φτιάξει στην ιστοσελίδα, βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου? Και όχι μόνο αυτό, προέτρεπε και τους μαθητές να τα βλέπουν όπως. Έτσι ακριβώς, με έγγραφο που είχε την απέτηση να μοιραστεί μέσω του σχολείου, το μοίρασε με το σχόλασμα στους μαθητές χέρι με χέρι, όπου ζητούσε από μαθητές και γονείς να επισκέπτονται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Facebook, ώστε να ενημερώνονται για θέματα συλλόγου. Και ήδη, αν πάτε, θα δείτε το τι υπάρχει ήδη. Το ευχάριστο είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο, τα αντανακλαστικά του λειτουργήσαν ανάμεσα, κατέβηκε από την ιστοσελίδα. Αναγκάστηκα στη δημόσια καταγγελία, μήπως και βάλουμε φρένο σε προσωπικές πολιτικές, γιατί ο πρόεδρος αποδείχτηκε και με τη δήλωση μέλους του ΔΣ ότι εκφράζει προσωπική άποψη όταν δεν έχει συγκαλέσει, δεν είχε συγκαλέσει ούτε μία φορά ΔΣ να πάρουν αποφάσεις και να βγάζουν ανακοινώσεις που να εκφράζουν σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Εσείς τώρα για αυτή τη συμπεριφορά σας, πώς σας αντιμετώπισαν τόσο άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν, οι συνάδελφοί σας στο πλευρό σας? Κοιτάξτε, υπήρχαν όμως και αντιδράσεις, ναι, από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε να δείτε. Και όχι και τόσο κόσμιες αντιδράσεις. Σε εμάς δεν ήρθε καμία αντίδραση, ναι, μα καμία αντίδραση, είτε μεμονωμένη είτε ομαδική από γονείς. Εννοείται, όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είμαστε ένα σώμα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτά τα παιδιά πολέμου που βρεθήκανε στη χώρα μας επιβάλλεται να εκπαιδευτούν, και πόσο μάλιστα πρέπει να νιώθουμε περήφανοι που θα δώσουμε την ελληνική παιδεία. Έχουμε μόνο να πάρουμε. Αυτά που θα δώσουμε είναι ελάχιστα από αυτά που θα πάρουμε. Πιστεύω ότι το σύνολο των νέων θα καταλάβει το ρόλο της εκπαίδευσης, θα είναι μαζί μας, είναι μαζί μας, και με μονωμένες φωνές θα τις απομονώσουμε. Την Πέμπτη, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάλεσε αυτή τη φορά όλα τα μέλη του ΔΣ να παρευρεθούν σε κοινή σύσκεψη μαζί με τη διεύθυνση του σχολείου, έτσι ώστε και αν ο πρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος, αρνηθεί ο ίδιος να παρευρεθεί, σίγουρα θα παρευρεθούν κάποια μέλη του συλλόγου, ώστε να υπάρξει η ενημέρωση και όλο αυτό που μπλόκαρε μέχρι τώρα και η ενημέρωση των γονέων. Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω, ότι ως διεύθυνση του σχολείου, σε αγαστή συνεργασία τόσο με το Δήμο όσο με τις δομές των προσφύγων, το σχολείο μας είναι πανέτοιμο να δεχτεί αυτά τα παιδιά. Υπάρχει το βοηθητικό προσωπικό, υπάρχουν όλοι οι αναπληρωτές δάσκαλοι εκπαιδευτικοί που θα υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά. Και όπως και μια συνέλευση, συγκέντρωση γονέων που είχε γίνει πριν το Δεκέμβρη, υποσχέθηκα ότι η ίδια θα ελέγξω και όλα τα ατομικά δελτία των παιδιών, των προσφυγόπλων, όπως κάνω, είναι καθήκον μου να κάνω και για τα Ελληνόπουλα που έρχονται για εγγραφή στα σχολεία μας. Έτσι να διασφαλίσουμε όλα εκείνα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, τόσο των Ελληνόπουλων όσο και των προσφυγόπλων. Κύριε Δάρα, μιλάμε για παιδιά. Η εκπαίδευση, προφαντός, τα παιδιά δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν φυλή, δεν έχουν θρησκεία, δεν έχουν, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τον ανθρώπινο πολιτισμό, διαφορετικές κουλτούρες. Μα κυρία μου, σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι που μόνο βγήκατε σε αυτή την εκπομπή. Όχι μόνο αυτά, γιατί πραγματικά αυτά αμαυρώνουν λίγο την εικόνα του σχολείου μας. Εγώ θέλω να προβάλλω ότι πραγματικά το σύνολο των γονέων του 26ου Δημοτικού Σχολείου είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Σε μια
τοξική συνοικία, στη συνοικία του Αγίου Θωμά, εργατικές κατοικίες. Αμαυρώνουν τη ζωή όλων μας. Αφήστε το σχολείο. Όλων μας τη ζωή. Είναι, και ούτε μπαίνουν σε μια εικόνα που δεν είναι η πραγματική. Να γενικεύσουμε εμείς το ότι επειδή συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Ευχαριστούμε πολύ. Η περιοχή ή κάτι. Σήμερα έχουμε μια αιμοδοσία σε συνεργασία με πολλούς φορείς εδώ τη συνοικία μας. Όλοι μαζί και η συμμετοχή. Κάναμε θεσμό ημέρα αιμοδοσία στο σχολείο και αυτό είναι προς τιμή των γονιών και όλων των εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα, Μάνια. Ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ, Μάνια. Σας ευχαριστούμε πολύ.